Οι Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στο παράνομο εμπόριο πετρελαίου από τα κατεχόμενα εδάφη τη Συρία, δήλωσε την Τρίτη η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών τη Ρωσία. Σύμφωνα με την έκθεση, οι Αμερικανικέ Εταιρείε συνεχίζουν να ελεηλατούν του φυσικού πόρου τη Αραβική Δημοκρατία. Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στο λαθρεμπόριο πετρελαίου από τα κατεχόμενα εδάφη τη Βορειοανατολική Συρία. Κάθε μήνα έω και 3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου εξορίζονται από κοιτάσματα στι επαρχίε Αλ Χασάκα, Ράκα και Ντερεζόρ, αναφέρεται στην έκθεση. Επιπλέον, σημειώνεται ότι περίπου το 1 τρίτο του κλεμμένου πετρελαίου πωλείται στην κουρδική αυτόνομη περιοχή του Ιράκ στην τιμή των 35 με 40 δολαρίων το βαρέλι με τη μεσολάβηση Αμερικανών. Πετρέλαιο παραδίδεται στο Ιρακινό Κουρδιστάν με φορτηγά που φρουρούνται από στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ. Επιπλέον, το Αμερικανικό Στρατιωτικό Σώμα και το Προσωπικό Ιδιωτική Στρατιωτική Εταιρεία οργανώνουν ένα σύστημα ασφαλείας για την υποδομή παραγωγή και επεξεργασία, πρόσθεσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών. Οι δυνάμει των ΙΠΑ πριν από λίγε ημέρε έφεραν στο πεδίο εξαρτήματα ενό διηληστηρίου πετρελαίου που τα πέρασαν στο Συριακό έδαφο από το σημείο Αλουαλίντ στα συνορα Όπω αναφέρεται, η δυναμικότητα του διηλυστηρίου είναι 100.000 βαρέλια το μήνα και ότι οι δυνάμει των ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν το διηλυσμένο πετρέλαιο για στρατιωτικέ χρήσει στην περιοχή. Ο Αμερικανικό στρατό διατηρεί δυνάμει και εξοπλισμό στην ανατολική και βόρειο-ανατολική Συρία, υποστηρίζοντα ότι η ανάπτυξη στοχεύει να αποτρέψει την κατοχή των κετασμάτων πετρελαίου από την τρομοκρατική οργάνωση ΙΣΥΛ, η οποία, αν και αποδυναμωμένη, συνεχίζει να δραστηριοποιείται ιδιαίτερο στη Συρία και το Ιράκ. Η Συρία, ωστόσο, καταγγέλει την Αμερικανική στρατιωτική παρουσία ω παράνομη, αφού επίσημη έγκριση από τη Δαμασκό δεν έχει δοθεί και κατηγορεί την Ουάσιγκτον πω έχει σκοπό να αλλαϊλατήσει του ενεργειακού πόρου τη χώρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμάς.